Mon comme étant d'autres qui pourraient être les vôtres, j'en ai si ou bien d'ailleurs. C'est la flamme qui enflamme sans brûler, c'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Un grand arbre qui se dresse, plein de force et de tendresse, vers le jour qui va venir. Μεγαλώνετε σε συντηρητικό περιβάλλον. Τι εννοείται συντηρητικό, καθόλου συντηρητικό. Πού μεγαλώνετε. Πολύ φιλελεύθερο περιβάλλον. Πού. Το οικογενειακό. Εγώ μεγάλωσα στην Λακωνία. Γι' αυτό το λέω. Όχι, δεν ήταν καθόλου συντηρητικό το περιβάλλον. Θα μπορούσε να μιλήσει σε ένα αγόρι, ας πούμε, στην ηλικία του γυμνασίου. Α, βεβαίως, δεν υπάρχει θέμα. Πρέπει να σας πω ότι εγώ φορούσα σόρτ στο δημοτικό. Έκανα τα ίδια αθλήματα που έκανε και τα αγόρια. Όπως. Ό,τι θέλετε. Από τους αναβατήρες, το μπάσκετ, ό,τι θέλετε. Γιατί μπάλα. Είχαμε ένα σχολείο, βέβαια. Είχαμε ένα σχολείο πάρα πολύ ωραίο, το οποίο είχαν δωρήσει Ελληνοαμερικανοί πολύ πλούσιοι. Από τη Λακωνία έφυγε κόσμος στις ΗΠΑ στις αρχές του 20ου αιώνα. Και πρέπει να σας πω ότι είχαμε όλα τα εποπτικά μέσα. Είχαμε καταπληκτικούς χάρτες, είχαμε πράγματα δηλαδή που δεν ξέρω αν έχουν όλα τα σχολεία σήμερα. Ναι. Και καλούς δασκάλους. Η κοινωνία δεν ήταν συντηρητική τότε. Ακούστε, το περιβάλλον ήταν, υπήρχαν κανόνες τότε. Ναι. Δηλαδή και στο σχολείο που ήμουν στις Σπάρτες, στο γυμνάσιο, είχαμε ώρα πέρα από την οποία δεν μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε. Αλλά εγώ προτιμούσα, προκειμένου να πάω σε ένα πάρτι και να γυρίσω την ώρα που ήθελαν κάποιοι άλλοι, να μην πάω καθόλου. Mm-hmm. Και να καθίσω να διαβάσω. Ούτε φλερτ, ούτε τίποτα δηλαδή σε εκείνες τις ηλικίες. Όταν ήμουν σε πάρτι, όχι. Και πρέπει να σας πω ότι μάλλον ήμουνα από τις ελάχιστες μαθήτριες έτσι, που είχαν στοχευμένη έτσι, πορεία για το τι ήθελαν να κάνουν στη ζωή τους.